10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Το Team Free To Go, εδώ στο πραγματικά υπέροχο θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη. Όπως γκάζωσα για να έρθω εδώ, έτσι θα γκαζώσουμε και απόψε, παιδιά, με όλους τους πολύ πολύ αγαπημένους τους καλλιτέχνες. Τα βραβεία αυτά τα έχετε ψηφίσει εσείς. Και πραγματικά η βραδιά θα είναι όλη πάρα πολύ μοναδική. Για να δω εδώ. Για να τσεκάρω λίγο φάτσες. Ναι. Καλαρώστε. Βλέπω... Σχεδόν τους ίδιους γνωστούς. Από αριστερά φυσικά αυτοί που δεν έχουν πληρώσει εισιτήριο, έτσι, εννοείται. Σου λέει εξέδρα των επισήμων. Για να τσεκάρω φάτσες. Έγινε κανένα τσακωμός πάλι. Για το ποιος θα κάτσει καλύτερα. Όχι, όλα καλά τα βλέπω, προς το παρόν τουλάχιστον. Λοιπόν, βλέπω πάρα πολύ κόσμο που όλοι τους είναι πραγματικά ο καθένας στον τομέα του νούμερο ένα απόψε. Υπάρχουν επίσης πάρα πολλοί ανάμεσά μας που θα ήθελαν πολύ να είναι νούμερο ένα. Και φυσικά νομίζω ότι όλοι εμείς είμαστε νούμερα. Ένα μεγάλο νούμερο ένα εννοούσα, συγγνώμη. Λοιπόν, η Ελλάδα μας, η Ελλαδάρα μας, είναι νούμερο ένα. Νομίζω ότι πέρσι ήταν το καλύτερό μας που πήραμε το ευρωπαϊκό. Μας άρεσε πάρα πολύ που κάναμε τους καλύτερους Ολυμπιακούς αγώνες ever. Και εννοείται ότι μας άρεσε πάρα πολύ που η Έλενα Παπαρίζου μας έφερε στην κορυφή της Ευρώπης. Πάνω απ' όλα, γουστάρουμε πολύ, γιατί τα απόψινά βραβεία είναι number one! You're my lover,
Undercover. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious. If I find that you don't want me, I'll be vicious. Say you love me and you have me in your arms forever and I won't forget it. Say you miss me, come and kiss me. Take me up to heaven and you won't regret it. You are the one, you're my number one. The only treasure I'll ever have. You are the one, you're my number one. Anything for you cause you're the one I love. You're my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other. Παπαρίζου, σε ευχαριστούμε! Μας έκανες number one! Σε ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε παιδιά! Έχει κανείς αντίρρηση ότι με τέτοια έναρξη δεν μας περιμένει μια τεράστια βραδιά! Αυτό είναι το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού και έχει μόλις ξεκινήσει. Είναι η δεύτερη απονομή των Mad Video Music Awards Sounds Good Getting Free To Go. Και φέτος τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, πιο απαιτητικά, γιατί πέρσι είχαμε λίγο τη δικαιολογία του πρωτάρι. Φέτος όμως νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία. Λοιπόν, χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ, όχι μόνο που είμαστε όλοι εδώ απόψε, αλλά επειδή το πρώτο βραβείο της βραδιάς θα δώσει η πολύ μεγάλη Άλκης της Πρωτοψάλτη. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Η οπτικοποίηση ενός τραγουδιού είναι πολύ σημαντική. Μέσα σε 3 λεπτά πρέπει να περιγράψεις το συνέστημα. Αν πετύχει η εικόνα, γίνεται μαγική. Ας δούμε λοιπόν τα καλύτερα βίντεο κλιπς της χρονιάς. Καλύτερο βίντεο κλιπ της χρονιάς. Γυναίκες, Going Through, featuring TNS και Alexis Delta. Έχω πεθάνει για σένα, Άννα Βύση. Το Σεντόνι, Γιάννης Κότσιρας. Come Along Now. Φίβος, featuring Δέσποινα Βανδύ. Για σένα, Μιχάλης Χατζηγιάννης.
διάθεσή σου να φτιάξω. Ανοίγω. Να τους κρατήσουμε σε αγωνία, πώς το βλέπεις. Ποιο είναι το καλύτερο βίντεο κλιπ της χρονιάς. Νικητής, για σένα, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Άσε με λοιπόν να δούμε αν μπορώ τη διάθεσή σου να φτιάξω. Για τον λόγο αυτό, για σένα τραγουδώ. Όσα δεν μπορώ να φωνάξω. Με ένα τρυφερό τραγούδι σαν γι' αυτό. Να ανεβείς ψηλά, να γελάς ξυπνά, να τολμάς ξανά να ζεις. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους καταρχήν. Εύχομαι να περάσετε όμορφα, να διασκεδάσετε. Θέλω να ευχαριστήσω. Μπορώ να μιλήσω, ακούγομαι, Και λέω κάτι λείπει από το λαιμό μου, κάτι δεν έβαλα σήμερα, καμιά λυσίδα. Είναι και μικρό, διακριτικό. Λοιπόν, τι ώρα να παίρνω βραβείο από τα χέρια σου, ελκυστή μου. Ο άγγελός μου. Ευχαριστούμε πολύ τον ΟΤΕ για την υποστήριξη, τον Χρήστο Νικολέτη για τη σκηνοθεσία και όλη την ομάδα του. Και εύχομαι... Τα μουσικά βραβεία ΜΑΤ να γίνουν θεσμός και κάθε φορά να γίνονται όλο και καλύτερα. Σε όλους εσάς να περάσετε καλά, να διασκεδάσετε, να τραγουδήσετε και όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Υπέροχη Άλκης Πρωτοψάλτη, υπέροχος Μιχάλης Χατζηγιάννης και άλλοι δύο υπέροχοι αμέσως τώρα. Μάρο Λίτρα, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Crazy love.
Δεν ξέρω και να χορεύω, τρομάρα μου. Θέλει καμία να με συνοδέψει πάνω εδώ. Όπως καταλάβατε, θα κάνουμε την απονομή του καλύτερου νησιώτικου. Λοιπόν. Πέρα από την πλάκα. Θα δώσουμε το βραβείο του καλύτερου hip-hop βίντεο κλιπ. Στην Ελλάδα, ρε παιδάκι μου, τα πράγματα με το hip-hop είναι κάπως θολά. Εδώ το πολύ πολύ, αν κάποιος είναι σε φάση περίεργη, να πετάξει κανένα γαρίφαλο, άντε να σπάσει κανένα μπουκάλι. Τι να κάτσει τώρα να γράψει hip-hop στίχους. Τέλος πάντων, θα μας λύσουν ενδεχομένως τις απορίες η Μαριάντα Πιερίδη και ο Ισαΐας Ματιάμπα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Ματ που μου έδωσε την ευκαιρία να βρεθώ δίπλα στη Μαριάντα και να δώσουμε το βραβείο του καλύτερου βίντεο κλιπ. Θα πέσω κάτω, μην με σπρώχνεις. Εντάξει, δεν κάνω τίποτα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι δεν με απασχολεί καθόλου τι λες. Καθόλου. Εγώ ήθελα πολύ να δώσω αυτό το βραβείο για το καλύτερο hip-hop κλιπ, γιατί ο επόμενος μου δίσκος θα είναι hip-hop. Θέλω να κάνω καριέρα στο εξωτερικό. Καλό αυτό, αλλά hip-hop μπορούν να πούν μόνο οι μαύροι. Αγάπη μου, υπάρχουν και τα solarium, έτσι. Οι υποψηφιότητες. Καλύτερο βίντεο κλιπ, hip-hop. Γυναίκες, Going Through, featuring TNS και Alexis Delta. Club Virus, Ominous και DJS, featuring TNS. Όπως πρώτα, Αρτέμις Ευθύμης. Greek Lover, Amy Scubria. Λόγια λόγια, μια στατιστική. Ρόδες. Λοιπόν, ο νικητής είναι... Για πες. Going Through! Γυναίκες τριγύρω πολλές, είναι και η Going Through πολύ. Μπουρλιώτη, μέχρι να κατέβεις, στα επόμενα θα πάμε. Μοιάζει να είναι φαινόμενο, δεν αλλάζει περιεχόμενο. Δεν διστάζει το κάθε επόμενο, να φαντάζει ως μη γενόμενο. Δεν πειράζει το αναμενόμενο, σε φωνάζει περιπλανόμενο. Το ετοιμάζει για το ερχόμενο. Είσαι και ψηλός. Σε φωτιά και πάλι φλεγόμενο. Το στήμα αυτό πιο το συνεχόμενο. Αφιερωμένο για πάντα ενδεχόμενο. Συγχαρητήρια. Γόνιμες, νόμιμες, μόνιμες. Τις άτακτες όριμες που δεν κάτσανε θρόνιμες. Εγώ φοράω το δικό μου, εντάξει. Σαν τις σκάλες, τα σκάλες. Πανεδένουν τις σκάλες. Δύο-δύο τα σκαλιά. Μες αντίο στα παλιά. Είναι η μαγική τριάδα που σου βάζει τα καλιά. Δεν συγχωρείς. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Μαντ, όλους εσάς. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Παπαθανασίου, όλο το Family, DJ Rico, TNS, DJS, Alexis Delta και τη Μαριάντα Πιερίδη που το είπαμε πέρσι εδώ πέρα, αν θυμάστε καλά. Σας
σε αυτό το πολύ πολύ εξαιρετικό ρεύμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ισαία. Θα μου επιτρέψεις να μείνω με τη Μαριάτα λίγο μόνος μου. Το έχω αποθυμένο. Μπορείς να την κρατήσεις για πάντα. Α, τόσο πολύ τη θέλεις. Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να μείνουμε μόνοι? Μου χρωστάς πολλά πράγματα που δεν μου έχεις κάνει. Α. Θα μείνεις? Όχι, λέω να σε αφήσω. Γεια. Πλάκα κάνει. Καλύτερο ροκ έρχεται τώρα με Ελένη Πέτα, αν τα καταφέρει φυσικά εδώ πέρα να βγει, και Ειρήνη Δούκα. Το να είσαι rock star στην Ελλάδα σημαίνει να έχεις χιλιάδες θαυμαστές να παρακαλάνε για ένα αυτόγραφο. Rock star σημαίνει γεμάτα στάδια, σεξ, ναρκωτικά, διαζύγια, σκάνδαλα, χρήματα, Ειρήνη, πολλά χρήματα. Στο εξωτερικό όμως, γιατί στην Ελλάδα δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο. Δεν μαλώνει κανείς, όλοι χωρίζουν αξιοπρεπώς. Ας ελπίσουμε από σήμερα να γίνει μια καινούργια αρχή. Ας γίνει λοιπόν. Η υποψήφια στην κατηγορία καλύτερο rock video clip είναι... Καλύτερο video clip rock. Λίγη ζωή ακόμη. Ντομένικα. Love me, love me, love me. Raining pleasure. Αν η άνοιξη αυτή δεν μας φέρει καλοκαίρι. Γιώργος Αλουπογιάννης. Επικίνδυνα αγαπάς. Γιάννης Βαρδής. Θυμάμαι όσα είχες πει. Δέσποινα Ολυμπίου. Κι ακόμα ελπίζω σε κάτι. Καλύτερο ροκ βίντεο κλιπ. Να μην τους κρατήσουμε λίγο σε αγωνία. Λες. Εντάξει. Να το πούμε λοιπόν. Λίγη ζωή ακόμα. Ντομένικα. Αυτές οι αλήθειες μας που γίναν κομμάτια, τα άπειρα σχέδια σε σκότεινα δωμάτια. Συγχαρητήρια! Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τον χρόνο να ευχηθώ, έτσι. Εννοείται. Λέω και τον χρόνο τώρα, γι' αυτό. Άλλη μία εμφάνιση, πάρα πολύ καλή. Έρχεται αμέσως τώρα. Και είναι και αυτή η ροκ. Δέσποινα Ολυμπίου με κίτρινα ποδήλατα! Κλειδωμένη βαθιά, μια
μια ζωή που κοιμάται και βαρέθηκα πια. Εγώ μαζί με το εγώ μου στο φιλί της ζωής, φοιτητής μια στιγμή στην αλήθεια μου εγώ. Ταξιδεύω το εγώ μου, πηδώ στο κενό μου, μη φεύγει η ζωή μου, κρυφή μου πληγή. Ταξιδεύω το εγώ μου στο φιλί της ζωής, φοιτητής μια στιγμή στην αλήθεια μου εγώ. Ταξιδεύω το εγώ μου, φουτιά στο κενό μου, μισή μου ζωή, τεχνητή αναπνοή. Τόσο καιρό που έχεις φύγει, ακόμα έξω στο δρόμο κοιτώ, ψάχνω στον κόσμο μήπως εδώ. Ακόμα ελπίζω σε κάτι. Τόσο καιρό που μου λείπεις, ακόμα ακούω στην πόρτα κλειδιά, ίσως ακόμη δεν είναι. Χειροκρότημα δυνατό. Λοιπόν, πολλοί καλλιτέχνες όλη τη χρονιά, απόψε δηλαδή, αφού βραβεύουμε για ένα χρόνο, θα βραβευτούν τόσο για τις, πώς ακριβώς τώρα να το πω, τις καλλιτεχνικές τους ικανότητες, για την τέχνη γενικότερα, αλλά και για τις σωματικές τους ικανότητες. Ήταν μια σεμνή χρονιά, μια πολύ σεμνή χρονιά. Ο Γιώργος Τσαλίκης όμως, μια σταλίτσα γδύθηκε λιγάκι. Γι' αυτό θα τον φωνάξω τώρα για να δώσει το καλύτερο dance video clip. Πάντα με τον καλό τον λόγο είσαι. Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Γεια σας συνάδελφοι. Χαίρετε, Νατάσα. Είμαι εδώ για να παρουσιάσω το βραδείο dance τραγουδιού. Το dance τραγούδι βέβαια μπορεί να συνοδεύεται από χορευτικό ή μπορεί από ρυθμό ή μπορεί από μια κίνηση. Δεξί χέρι ψηλά θέλω. Έλα. Έτσι. Το dance τραγούδι λοιπόν έχει δύναμη. Και είναι μερικές τραγουδίστριες πολύ αγαπημένες υποψήφιες. Καλύτερο βίντεο κλιπ dance. Έχω πεθάνει για σένα. Αναβίση. Στρέφω τον οργανισμό. Μόνο μένα
πουθενά. Πεγιζίνα. Δε σε φοβάμαι. Μικρό. Κάτσε καλά. Έλενα Παπαρίζου. Come along now. Φίβος featuring Δέσποινα Βανδύ. And the winner is... Έχω πεθάνει για σένα, Άννα Βύση. Πρέπει να περνάτε πάρα πολύ ωραία. Ζηλεύω που δεν είμαι εκεί. Δεν μπορώ να είμαι εκεί, αλλιώς ξέρετε ότι θα ήμουν εκεί. Θα ήθελα να ακούσω, έχω fan club ή δεν έχω. Έχω fan club ή δεν έχω. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βραβείο. Είναι σημαντικό βραβείο αυτό. Χαίρομαι να σας δίνω χαρά. Και εσείς μου δίνετε πολύ μεγαλύτερη. Και ξέρω ότι περιμένετε πολλά από μένα, γι' αυτό θα τα πάρετε σύντομα. Γιατί με αγαπάτε και το νιώθω και το παίρνω και είναι πολύ σημαντικό. Και θέλω να σας ακούσω να τραγουδάτε μαζί μου. Μακριά σου δε ζω, για σένα καταστρέφω τον οργανισμό μου. Πίνω να ζαλιστώ, μα στο μυαλό μου είσαι πάλι εσύ μωρό μου. Τώρα, η Άννα λοιπόν νομίζω ότι λείπει, έτσι. Μας έστειλε φοβερό βίντεο από την Αμερική, μπράβο στην Άννα. Άννα το παίρνω. Το φοράω και έλα να μου το βγάλεις. Γεια! Ευχαριστούμε, Γιώργο! Μακάρι να ήταν και η Άννα εδώ απόψε. Είναι όμως κάποια άλλη πολύ πολύ αγαπημένη μας που θα έρθει τώρα στη μεγάλη σκηνή. Με το 1, με το 2, με το 3. Καλομήρα! Can you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby give me it. You're dangerous, I'm loving it. I'm a
Καλομήρα, είσαι toxic! Αγαπώ, David! Εγώ σ' αγαπώ πιο πολύ! Μην το ξεχνάς αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι η λέξη pop έχει πάρα πολλές σημασίες. Pop σημαίνει να είσαι πάρα πολύ γνωστός, να είσαι όμορφος, να είσαι ταλαντούχος, αποδεκτός. Προσόντα, είσαι pop! Είσαι pop. Λοιπόν, αυτά τα προσόντα δεν τα έχουν μόνο για οι απόψινοι υποψήφοι, αλλά τα έχουν και δύο πολύ ταλαντούχα παιδιά που θα έρθουν αμέσως τώρα στη σκηνή για το καλύτερο pop video clip. Η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Μέμος Παιγνής. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Περνάμε καλά βλέπω εδώ. Τι γίνεται κάτω? Αυτό είναι όλο. Τα παιδιά πρέπει να σε στέλνονται εκεί μέσα. Εγώ κρυώνω πάρα πολύ, Ζέτα μου. Κρυώνει. Κρυώνω πάρα πολύ. Θα κάνω κάτι για να σε ζεστάνω. Τι? Έλα, Μέμο. Άσε καλά. Τι θα κάνεις, για δεν το ξεχνάω. Θα σου πω μετά. Εντάξει. Αλήθεια, το Μέμος από πού βγαίνει? Το Μέμος. Τι σχέση αυτό τώρα με την αποσύρωγια? Μα απάντησε μου, όλα έχουν σχέση. Το Μέμος βγαίνει από το Αγαμέμνονας. Το σκέφτηκες λίγο. Ναι. Δεν μου λες και το Ζέτα από πού βγαίνει? Το Ζέτα βγαίνει από τη ζωή. Μάλιστα. Κοίτα, δεν καταλαβαίνω που το πας. Ναι. Ξέρω, έχω καταλάβει προς τον παρόν ότι εμένα με λένε Αγαμέμνονα σε ένα Ζέτα. Από εκεί πέρα. Είναι καλή αρχή αυτό. Ναι. Απλώς επειδή μου σκεφτόμουν ότι τελικά είχε δίκιο η Μαντόνα που είπε ότι για να γίνεις ένας διάσημος pop star πρέπει να αλλάξεις το όνομά σου. Η Μαντόνα το είπε αυτό. Η Μαντόνα το είπε αυτό. Η Μαντόνα, άσε. Ξέρεις ότι pop δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Για πες. Λοιπόν, pop σημαίνει τρία πραγματάκια. Για πες. Ένα ωραίο όνομα, ένα εντυπωσιακό περιτύλιγμα και πάνω απ' όλα αποδοχή από τον κόσμο. Καλά. Φοβερό ήταν αυτό που είπες. Δες άρεσε. Νομίζω ότι με αποστόμωσες. Ωραία. Πάμε να δούμε τις υποψηφιότητες. Πάμε να δούμε τις υποψηφιότητες. Για το καλύτερο pop video clip. Πάμε να δούμε. Καλύτερο βίντεο κλιπ pop. Bye bye. Έλλη Κοκκίνου, Γιώργος Τσαλίκης. Φοβάμαι. Νίνο. Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Ισαΐας Ματιάμπα. Απόψε άνοιξα μπανιά και έχω μαζί μου το καιρό. Χαμογέλασε. Αντώνης Ρέμος. Ό,τι έγινε, έγινε. Για σένα, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Τη διάθεσή σου να φτιάξω. Ζέτα, πώς θα περνάς τον τελευταίο ένα μήνα? Πολύ μόνα, καλά. Μοναξιές. Οπα. Άντε, εγώ να φύγω. Να κάνεις τη δουλειά σου, άντε. Εγώ να το ανοίξω μαζί, τι λες? Έλα. Έλα, πάμε. Μαζί. Πω, αγωνία. Το όνομα Νίνο σας λέει κάτι? Φοβάμαι! Γεια σας. Βρίσκομαι στην Αυστραλία για συναυλίες με την Peggy και δεν μπορώ να βρίσκομαι εκεί πέρα μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βραβείο που μου δώσατε άλλη μια φορά. Θα τα πούμε στην Αθήνα. Έλα εδώ, Θέμη. Εντάξει, τέλειος. Μοιάζω λίγο με τον Νίνο, δεν μοιάζω? Μοιάζει ρε παιδιά, γιατί είναι κακή. Τι να σου πω, ίδιος είσαι. Το έκανες αυτό που ήθελες, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Όπα, ήρεμα. Λοιπόν, για να οργανωθεί αυτή η βραδιά, έχουμε αντιμετωπίσει, όχι μόνο φέτος και πέρσι και άλλες χρονιές, λοιπόν, πάρα πολλά προβλήματα. Πάντα σε όλα τα βραβεία, όχι μόνο στα βραβεία του ΜΑΤ, το μόνιμο άγχος. Ποιος θα έρθει, ποιος δεν θα έρθει, αν δεν έρθει, γιατί δεν θα έρθει. Αν έρθει αυτός που θα δώσει βραβείο, σε ποιον θα δώσει το βραβείο? Ξέρουμε το αποτέλεσμα? Όχι, τότε στα τυφλά. Γενικώς άπειρα προβλήματα για να στηθεί μια τέτοια υπερπαραγωγή. Υπάρχουν κι άλλου είδους προβλήματα. Όταν θέλουμε κάποιον απονεμητή,
να έρθει εδώ στην παρέα μας, αλλά δεν μπορεί, λόγω χιλιομετρικής απόστασης. Ένα από τα προβλήματα αυτά... Ποιος θα μου το βάλει? Εδώ, εδώ, έλα. Καλά βάλτο, ωραία. Είναι και οι στρατιωτικές υποχρεώσεις. Λοιπόν, θέλω Αντώνη Ρέμο για να δώσει βραβείο και θα τον έχω τον Αντώνη Ρέμο. Παιδιά, είναι και τα βραβεία του ΜΑΤ και εμείς είμαστε χωμένοι μέσα. Τι να πούμε. Εντάξει, Δέσποινα Βανδύ, μακράν. Και ο Νίκος Σοβέρτς όμως καλός είναι. Εγώ πήγα την Κυριακή, ήταν τέλειος. Πάμε ψυχή μου, δώσ' τα ψυχή μου. Παιδιά, Χρήστος Δάντης, number one συνθέτης. Μάγια, μάγια, θα σου κάνω να μ' αγαπήσεις. Καλά, παιδιά. Έλλη Κοκκίνου, πρώτη με διαφορά στο ήθος. Έρωτα μου, έρωτα μου, ήρθες πάλι στα όνειρά μου. Παιδιά, παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Πέγγι Ζήνα. Παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Το κοινό του ΜΑΤ όμως ψήφισε... Φάκελος. Hey, you, that's Sam. Everybody look what's going down. Hey, you, that's Sam. Καλύτερο βίντεο κλιπ, σύγχρονο λαϊκό, είναι... Ω, πάλι άσκηση! Ο Αντώνης Ρέμος λοιπόν με την παρέα του στην Τρίπολη είπε τις υποψηφιότητες για το καλύτερο λαϊκό βίντεο κλιπ. Και... θα το πάρει με τεράστια χαρά η Δέσποινα Βανδύ! Happy end! Λίγο φυσάει και έχω ένα άγχος εδώ. Είστε και στημένοι εδώ κάτω, ό,τι πρέπει. Θέλω να πω, ήταν υπέροχο αυτό που κάνατε με τον Αντώνη. Πρόσεξε το μαλλί, σε παρακαλώ. Έλα τώρα. Δεν είναι και όλο δικό μου, κατάλαβες. Για να φύγει, δεν το καταλάβω. Λίγο... Είναι κι άλλος τόνος. Τα βλέφαρα μου κλείνω και προσεύχομαι να μείνω για πάντα εδώ. Επίσης έχω να πω ότι το μήνυ της Έλληνας στο Παρίσι μου έχει κόψει την ανάσα. Τι πόδια είναι αυτά, Έλενα! Μας κομπλάρεις! Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, είσαι υπέροχη. Λοιπόν, αυτά παιδιά, γεια σας! Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αυτή τη στιγμή την περιμέναμε χρόνια. Την περιμέναμε... Α, τον ονό, μη πάθε τίποτα, ο ονός! Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ένα βίντεο σαν αυτό που κάναμε με τον Αντώνη Ρέμο, στην Τρίπολη δεν ήταν και πάρα πολύ εύκολο να γίνει, ξέρετε. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσουμε το Γενικό Επιτελείο της Αεροπορίας και το Διοικητή της Μονάδας του Αντώνη Ρέμου. Άλλη μία εμφάνιση έρχεται τώρα. Εκεί τα μάτια όλα. Θάνος Πετρέλης! Μη με σηκώνει, ο χώρος να με πλαγώνει.
πρώτα μας δυο λεπτά. Νιώθω πως έχει περάσει η ώρα, καιρός για να φεύγω τώρα, προτού να είναι πια αργά. Μα σαν σηκωθήκα να φύγω, πίσω κοιτάξα για λίγο, δάκρυσα που τότε είδα ότι πήγαμε χαμένα, χαμένα. Τα δάκρυα που ξόδεψα, αγάπη μου για σένα. Αφού πλέον δε σε νοιάζει για μας το παραμικρό, ξέρω πως όσο κι αν με πληγώνει, ο χρόνος μου πια τελειώνει και δεν θα σε ξαναδώ. Μα σαν σηκωθήκα να φύγω, πίσω κοίταξα για λίγο, δάκρυσα που τότε είδα ότι πήγαμε χαμένα, χαμένα. Τα δάκρυα που ξόδεψα, αγάπη μου για σένα. Ξοδέψα αγάπη μου για σένα. Χαμένα, χαμένα. Τα δάκρυα που ξοδέψα αγάπη μου για σένα. Μπράβο ρε παιδιά, να είστε καλά. Καλησπέρα σε από μένα. Θέμη. Έλα ρε Θάνο, τι κάνατε εδώ πέρα. Πες αλεύρι. Τι κάνατε εδώ πέρα τώρα, μην τα πάρω. Έτσι, έτσι. Έλα, έλα, έλα γρήγορα. Έλα, πρότυμα, είναι καλός. Έλα, έλα, θα πατάτε κι εσείς τώρα. Έλα ρε Θάνο, τι κάνεις. Δεν είμαστε τώρα στη θάλασσα, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ πολύ. Έλα. Με χάρη θέλω. Με χάρη θες. Άσο, θα μαζέψω μετά. Ε? Μετά. Μετά. Θα βοηθήσεις. Όχι. Ε? Θάνος Πετρέλης, κυρίες και κύριοι! Γεια σου, Θάνο! Λοιπόν, ο λόγος που καθαρίζω με το ένα χέρι δε είναι διότι οι επόμενοι υποψήφοι, αυτά τα γαριφαλάκια, δεν θέλουν να τα βλέπουν ούτε στα πιο γλυκά ή πιο άσχημα όνειρά τους. Οι έντεχνοι καλλιτέχνες. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Οι έντεχνοι, πλάκα-πλάκα, είναι πάρα πολύ τυχεροί. Γιατί? Αν κάνουν ένα CD και δεν πουλήσει, τους λένε όλοι τριγύρω. Α, να σου πω, δεν το κατάλαβε ο κόσμος. Ήταν πολύ πιο μπροστά από την εποχή του, ρε παιδάκι μου. Ήταν άλλος ήχος, ο οποίος μετά από χρόνια θα λένε: α, ναι, όντως έκανε καλή δουλειά. Αν όμως ένας εμπορικός, σε εισαγωγικά πάντα, έτσι, ένας pop λαϊκός δεν πουλήσει, λένε: άντε μωρέ τον αποτυχημένο. Λοιπόν, το επόμενο βραβείο για το καλύτερο έντεχνο βίντεο κλιπ θα το δώσει ένας κύριος, ο οποίος ξέρει καλά το παιχνίδι της showbiz. Νομίζω ότι παντρεύει καλά το εμπορικό με το ποιοτικό, το παλιό με το νέο, το πιο νέο όσο πιο νέο γίνεται με τις πλαστικές επεμβάσεις. Ηλίας Ψινάκης.
Ηλία, τι έχεις να μας πεις για το βραβείο? Για το βραβείο δεν έχω σου πω τίποτα. Θα σου πω ότι αν με ξεδιακόψεις θα γίνει το περσινό. Δεν θα διακόψω ποτέ, Ηλία μου, να το ξέρεις. Η ζωή τα φέρνει πάρα πολύ περίεργα, Γιώργο. Τόσα χρόνια ασχολήθηκα με το άτεχνο τραγούδι και τώρα ήρθε η ώρα να βραβεύσω το έντεχνο. Βέβαια, η συμφορά θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, να είναι υποψήφιος ο Γιώργος Νταλάρας. Συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν είναι. Οι υποψήφοι είναι. Καλύτερο βίντεο κλιπ, έντεχνο. Πάρε μαγκαλιά και πάμε. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Το σ' αγαπώ μπορεί. Δήμητρα Γαλάνη. Το Σεντόνι. Γιάννης Κότσιρας. Ο άγγελός μου. Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ο άνθρωπος μου. Πού είναι η αγάπη. Πού είναι η αγάπη. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ηλία. Εκεί οι καμερές μας. Θέλω λοιπόν, να βραβεύσω το ποιον θα βραβεύσεις για να δούμε το καλύτερο έντεχνο. Κοιτάς. Θα βραβεύσω την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Ο άγγελός μου! Άλκηστη. Την είχα στήσει στο Μέγαρο και μου έκανε στα βράκια. Τώρα εσύ θα το φορέσεις. Φέρτε μου ένα λουλουδάκι εδώ πέρα. Για να δείξω, αφού δεν μου φέρετε, θα πάω να το πάρω εγώ. Βέβαια, αγάπη μου. Θέμη, κοίτα. Περιμένετε. Αυτό είναι καλύτερο. Κοίτα. Να τα η έντεχνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το βραβείο το συγκεκριμένο το αφιερώνω στα παιδιά του Παραδείσου. Στην Τόνια Δραγούνη. Και σε όλους εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τι θέλεις. Ρίξα μας ένα ρεφρέν. Έλα, έλα, κάτω. Υπενήσεστε κάτι. Λοιπόν, για περιμένετε. Να πάω εκεί ένα λεπτό. Είμαστε εκτός προγράμματος, τώρα δεν πειράζει. Σκάστε και ακούστε. Αυτό δεν είναι προγραμματισμένο. Ναι. Αυτό είναι καλύτερο. Το τι μ' αρέσει να βγαίνουμε εκτός προγράμματος. Δεν έχουμε ούτε μουσική υπόψη, τίποτα. Για βοηθήστε λίγο, πάμε. Πάμε. Τα γιατί που μείνα πίσω, ρίζες βγάλαν μέσα στον ήρα μου. Όποιο μέλλον και να ζήσω, πάντα βρίσκω παρελθόν μπροστά μου. Κι όλα αυτά που φοβάμαι είναι ακόμα εδώ. Όλα αυτά που φοβάμαι είναι ακόμα εδώ. Η αγάπη και η γέλη τρώνει ιερό και μέκα. Το χθες που κρύβει μια γυναίκα. Να σε δω, να γελάς. Μου φτάνει απόψε για να ξαναρχίσω. Να πετάξω ψηλά, να ανοίξω μόνη φτερά. Να είστε καλά. Άλλη μια εμφάνιση έρχεται τώρα. Αυτή όμως είναι προγραμματισμένη. Μάνος Πυροβολάκης, Ανδριάνα Πάμπαλη! Γιατί σ' αγάπησα χωρίς. Γιατί σ' αγάπησα χωρίς. Να σε γνωρίσω πρώτα. Να σε γνωρίσω.
άλλο με περνάς. Έχασα πρωτού. Γιατί σε έχασα πρωτού. Να σ' αποκτήσω πρώτα. Να σ' αποκτήσω πρώτα. Να σ' αποκτήσω πρώτα. Ήταν πάρα πολύ πρωτότυπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αδριάννα Πάπαλη και τον Μάνο Πυροβολάκη. Δεσποινά, δεσποινά. Λοιπόν, έρχεται τώρα το καλύτερο ντουέτο της χρονιάς. Και έχω να σας πω ότι έχω κάνει μια μικρή σκανταλιά, πολύ μικρή. Σκεφτόμουν να θα το δώσω ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι που τους γνωρίσαμε πέρσι. Και σκεφτόμουν πώς να τους έτσι προσπονήσω, τι να πω για αυτούς για να έρθουν πάνω. Και σκέφτηκα ότι με όλα αυτά τέλος πάντων που έχουμε βιώσει μαζί τους την προηγούμενη χρονιά μέχρι και σήμερα, ήταν όλο τόσο τρυφερό που θα μπορούσα να πω για έναν Ρωμαίο και μία Ιουλιέτα. Επειδή όμως δεν μπορώ να ξέρω ποια θα είναι συνέχεια, έφερα και αυτό εδώ το δηλητήριο. Να το δώσω στην Ιουλιέτα που είναι η Μάρο Λίτρα και ο Κώστας Καραφώτης. Καλησπέρα. Ιουλιέτα, αυτοκτόνησε πρώτα. Αυτό το κάνεις ό,τι θες, εξαφανίζομαι.
Σε μένα, εγώ να το πάρω. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς περνάμε. Θα δώσουμε το καλύτερο βραβείο για το... Ντουέτο, βίντεο κλιπ. Πάμε να δούμε τις υποψηφιότητες. Καλύτερο βίντεο κλιπ από ντουέτο. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Χάρης Αλεξίου, Φίλιππος Πλιάτσικας. Βιαστικό πουλί του Νότου. Στάθης Δρογώσης, Γιάννης Κότσιρας. Bye bye. Έλικο Κίνου, Γιώργος Τσαλίκης. Μια μέρα έμεινε ακόμα. Κώστας Λιβαδάς, Ανδριάννα Μπαμπαλή. Το αλλού μου μισό. Τάμτα, Σταύρος. Μάλιστα. Αυτές λοιπόν ήταν οι υποψηφιότητες. And the winner is... Bye bye, baby. Έλλη Κοκκίνου. Γιώργος Τσαλίκης. Συγγνώμη, να την πάω αγκαλιά. Για βραβείο δεν ήρθε. Πρέπει για βραβείο ήρθα, αλλά μας έχετε σπάσει τα νεύρα. Πάω αγκαλιά. Δεν μπορώ, την παίρνω. Να πιω το δηλητήριο τώρα. Πλάκα κάνω, έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω να με καλώ ευχαριστώ στην Έλλη Κοκκίνου και ένα δυνατό χειροκρότημα. Γιατί το μισό φτερό είναι δικό της. Το άλλο μισό είναι δικό μου. Και το τραγούδι το απογείωσε ο Φίβος, θέλω ένα δυνατό χειροκρότημα. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς οι δύο φρόνημα τώρα. Ελένη μου, έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο για την τραδιά. Δεν θα βγεις αύριο στο καφέ να πεις, παιδιά γίναν τα βραβεία τα δεύτερα. Να μιλήσω φτάνει. Πέρσι πρέπει να κάνετε την εκδήλωση αυτή, αφού τελείωσε. 26 Ιουνίου. Δεν ήμουν εδώ. Εγώ δεν ήμουν και εδώ. Και 5 Ιουνίου να σου έλεγα, δεν ήμουν εδώ. Θα σου πω κάτι όμως. Νομίζω ότι έχετε κάνει πολύ ωραία δουλειά, πολύ ωραία ροή. Ποιος τα έχει κανονίσει αυτά, έχετε... Εγώ. Εσύ. Εννοείται. Μπράβο. Όχι βέβαια. Mad Power. Και είναι και πολύ ωραία ότι έχετε έτσι ετοιμάσει με τους καλλιτέχνες, όπως έχετε μπερδέψει τα πρόσωπα, τα τραγούδια. Πολύ ωραία βραδιά. Δηλαδή, άσχετα αν μιλάω πολύ, παρακολουθώ τα πάντα. Ωραίο το παρέακι εδώ. Μήπως να μείνω εδώ μέχρι το φιναλέ της βραδιάς. Λοιπόν, έρχονται στη σκηνή οι Ρόδες με μία μεγάλη έκπληξη. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ναι. Χαιρετίσματα στην υπόλοιπη μπάντα που είναι από κάτω και στον Χρήστο του Σούπκα για το remix. Καλησπέρα. Είναι νύχτα αυτή καυτή και χειρό η φωτεινή. Είναι μουτό το πρωί κι είναι μια μέρα σκοτεινή. Είναι μια νάσα χρονιά κι είναι εποχή μια πνοή. Κι είναι μεγάλη και αιώνια σαν μια ρουφιξιά ζωή. Κι είναι η γη στρογγυλή κι όπως ο κόσμος αυτός είναι επίπεδος και ο νους από το φως. Είναι ταχύτερος πρώτος και καλύτερος κάθε γιος Χριστός. Κάθε κόρνη Παναγιά, κάθε κόρη Αφροδίτη και κάθε μάνα μεγιά. Και με χάρη και μακρά και κάθε εχθρός παλικάρι. Κάθε πόλεμος αγώνας, κάθε πείμα προσευχητάρε. Κι είναι οι πόπες με τα στεριά σαν γουστιά την βραδιά. Κι είναι κοσμήματα τα βόλια με μασμένα στην καρδιά. Φοβάμαι πως δεν θα αντέξω την ομορφιά. Θυμάμαι μ' έχω τα μάτια μου ανοιχτά. Θυμάμαι τι μου είχες πει μια νυχτιά. Πριν ονειρευτώ να σιγουρευτώ πως θα έχω τα βλέφαρα πλειστά. Δεν είναι ο κόσμος αυτός. Με βροχή και φωτιά. Πάμε.
έχει ένα κρύο πίκτο και έχει ένα καύσωνα σκυλό. Έχει ένα κόκκινο ουρανό και έναν ήλιο μακρινό. Μα εγώ χαμπάρι για τη μεγάλη στιγμή που θα γίνουν οι πιο μπερδεμένε λέξε και αριθμοί. Καθαροί και ρυθμοί τη βασαρία μουσική. Να σε εκεί μου και φύ που βγάζουν όλοι προορισμοί. Για να δει δημιουργώ την ανθρωπότητα. Να κάνει τέχνη. Την καθημερινότητα συγκίνηση, φόβο και αυτοεκτίμηση. Βλέποντα νέου ζωγράφου να ξεπηδούν από τη διαφήμιση. Και από τους βρώμικους κόλπους της δημοσιογραφίας ένα νέο κύμα λογοτεχνίας απ' τις κατώτερες τάξεις φιλοσόφων παρατάξεις και απ' τις προνομιούχες κοινωνικές αναταράξεις ένας δεύτερος ήλιος θα ρίχνει δεύτερες σκιές καθώς σας κάνει εκατοχιλιάδες πυρηνικές κεφαλές. Για σου γλυκά και τα φίλια σου πικρά. Τα ταξίδια μεγάλα, τα φτερά σου μικρά. Είχες φουρτούνα στα μάτια και μια πλημμύρα στην κόση. Ένα σου χάδι, δύο ζωές, ένα σου ναι, δύο όχι. Βρήκα μια θάλασσα κρυφή, ήπια μια θάλασσα στήφη. Μου κάνε δώρο να ξέρω βράχο ζωή. Και εγώ σ' αυτή μια τελευταία αναπνοή. Και να βυθώ για κρεβάτι. Κι άνοιξα υδάτινο δρόμο στο μονοπάτι του εφιάλτη. Και με βγάλε έξω από το μπουκάλι. Φοβάμαι. Με μια άλλη παστρικιά και ένα βρώμικο μυαλό πάλι. Να με στο δυο παιχνίδι ξανά. Εκείνη η σέντρα κι είχαμε όλοι μας τα χέρια ανοιχτά. Φοβάμαι, πέσαν τα φώτα ξανά. Και μείνα μόνο στο τσιμέντο με τα καθίσματα διανά. Και έγινε το βλέμμα μου παράθυρο για να το σκάσω από το παρόν. Μα ήταν όνειρο μόνο. Και κλεισμένο το θυρών. Ελευθερία. Θέλω ο κόσμος σου αυτός. Θέλω ο κόσμος αυτός. Σου χαφή. Δεν είναι ο κόσμος μας αυτός. Είναι ο κόσμος σου αυτός. Όμως ο παλιός είναι αλλιώς. Ρόδες 2005. Ευχαριστούμε παιδιά για χαρά. Ευχαριστούμε, καλή νύχτα. Ένα από τα πιο διαφορετικά, από τα πιο όμορφα κομμάτια που ακούσαμε τους τελευταίους μήνες από τις Ρόδες με τη συμμετοχή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί το επόμενο βραβείο για το καλύτερο συγκρότημα. Αχ, χλυδές βλέπω, ανεβαίνει τη σκάλα. Μια από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες της ελληνικής σκηνής, η Νατάσα Θεοδωρίδου. Τα σέβη μου. Καλησπέρα σας. Ελπίζω με το μεγαλύτερη να εννοούσα σε καριέρα και όχι σε ηλικία. Το έλειπε. Αυτό έλειπε. Που φαίνεσαι, Νατάσα μου, αν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ σε καριέρα, πολύ. Σε CD, πλατίνες, όλα ευχαριστώ τα σχετικά. Πάρα πολύ. Παρακαλώ, τι θα κάνουμε. Μισό λεπτό, έχω ένα παράπονο. Όλοι καταγγελίες παράπονα, τι γίνεται. Όχι, όχι, εγώ δεν θα πω σαν τη Δέσποινα, έχω ένα άλλο παράπονο. Α, άλλο έχεις εσύ. Εγώ δεν θα έχω λουλούδια. Μας τα πήρε η πρωτοψάλτη, τελειώσανε. Είχε τέτοιο αποθυμένο που πήρε και για το σπίτι, τώρα άστο. Τώρα έχω και εγώ αποθυμένο μετά από 3 χρόνια. Δύο πανέρια γιατί η Νατάσα της λείψαν 2 χρόνια. Και 5 και 10. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μιας και είπαμε για ηλικίες, έτσι χαριτολογώντας βέβαια, γιατί είμαστε μικροί, είμαστε νέοι. Εννοείται. Το μόνο λέει που δεν προλαβαίνει να γεράσει στην ελληνική μουσική σκηνή είναι τα ελληνικά συγκροτήματα. Οι υποψήφοι για το καλύτερο συγκρότημα είναι. Καλύτερο βίντεο κλιπ από συγκρότημα. Αν δεν σε ξαναδώ, Συρία. Λίγη ζωή ακόμη, Ντομένικα. Γυναίκες, Going Through, featuring TNS και Alexis Delta. Γεννήθηκα ξανά. High five. Love me, love me, love me. Raining pleasure. Λοιπόν, καλύτερο. Συγκρότημα. Συγκρότημα. Βίντεο κλιπ συγκροτήματος. Γυναίκες, Going Through, Alexis Delta. Άντε πάλι να κατέβουν όλοι, άντε! Κάποιος έξι τη ζωή σου, με δυο ματιές. Γυναίκες τριγύρω
λίγο μαγκάρισμα και ποτηλιάρισμα. Μπράβο, παιδιά! Πολύ είναι. Αλλάξανε κιόλας από ό,τι βλέπω, έτσι. Είχαμε αλλαγές. Λοιπόν, ποιος θα το φορέσει αυτό, ο Βουρλιώτης. Βουρλιώ, φόρεσε το. Να πούμε κιόλας, Νατάσα. Καλά, μεγάλες στιγμές, ε. Νατάσα, να πούμε κιόλας ότι αυτό το τρομερό βραβείο το έχει σχεδιάσει ο Δούκας Χατζηδούκας. Βεβαίως. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί είναι πάρα μα πάρα πολύ όμορφο. Μπράβο, Δούκα. Τι έγινε. Θέλω να το βάλω κι εγώ. Θέλω να το βάλω κι εγώ με τη σειρά μου. Όχι, πρόσεχε, ο Ψινάκης θα σηκωθεί. Μην ακούει, θέλω να το βάλω κι εγώ. Κάτσε εκεί που είσαι. Εκεί, εκεί, εκεί. Μην κουνιέσαι, κλείστε τον. DJ SDNS, Μιχάλης Παπαθανασίου, την αγάπη μου σας. Παρακαλώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο, Going Through, φαμίλια! Λοιπόν, ο κύριος που θα φωνάξω τώρα έχει πουλήσει μέχρι στιγμής, παιδιά, 2,5 εκατομμύρια CD σε όλο τον κόσμο. Έχει τραγουδήσει στη Σκάλα του Μιλάνου. Παρακαλώ πολύ. Πανεύκολο, έτσι όλοι το κάνουμε αυτό. Και πρόσφατα συμμετείχε και στην ταινία The Lovely με τον κύριο Kevin Klein και την Ashley Judd. Είναι μεγάλη μας τιμή που είναι απόψε κοντά μας ο Μάριος Φραγκούλης. Γεια σας. Γεια σας, Μάρι. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια στα ΜΑΤ, στα Νιάτα. Πώς σου φαίνεται? Πολύ ωραίο. Απίστευτο, έτσι. Είμαστε για χώρο, δεν τελειώνουμε απόψε με τίποτα. Θα δώσω το βραβείο του καλλιτέχνη της χρονιάς. Καλλιτέχνη της χρονιάς. Σημαντική κατηγορία πολύ. Πρέπει να πω βέβαια ότι επειδή έχω γεννηθεί μέσα στη μουσική, σε ένα μεγάλο τραγούδι πάντα υπάρχουν περισσότερες από μία ερμηνείες. Και επειδή εγώ τα πράγματα τα λέω καλύτερα με τη μουσική, θα σας πω αυτό. Υποφέρω, 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 υποφέρω πολύ. Λοιπόν, καλλιτέχνης της χρονιάς. Ας δούμε τους κυρίους, τις κυρίες. Μας ευνηδία σας και εσύ. Καλλιτέχνης της χρονιάς με τις περισσότερες μεταδόσεις βίντεο κλιπ. Να τη χαιρέσαι. Δέσποινα Βανδύ. Η καινούργια σου αγάπη. Να τη χαιρέσαι. Άννα Βύση. Έλενα Παπαρίζου. Γιώργος Τσαλίκης. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Λοιπόν, ήρθε η μεγάλη στιγμή. Και έχω να σας πω ότι έχω και εγώ αγωνία για αυτό το βραβείο. Να δω. And the winner is... Δέσποινα! Να τη χαιρέσαι. Το φέρω. Η καινούργια σου αγάπη. Να τη χαιρέσαι. Και να με γέννας παραδάκι. Εθνική Ελλάδος. Να τη χαιρέσαι. Όπα! Εθνική Ελλάδος. Φέρτε λουλούδια! Για την αγάπη μου, στα έχω ξανά υποθένα από τις εδώ. Αγκαλιά με χιλικά που θα πω τρελαντώ και θα πιω μέχρι θανάτου θα πω πες εδώ. Αγκαλιά με χιλικά που θα πω τρελαντώ και εγώ ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που παίρνω ένα τέτοιο βραβείο από τον Μάριο. Πώς σου φάνηκε το υποφέρω σε άλλη εκδοχή? Άλλη, είναι... classic, είναι όχι, classic είναι... version. Μήπως να το σκεφτώ. Για σκέψου το. Νομίζω ότι αν το έλεγα έτσι... Πιο τιμημένο ρε παιδιά. Το... Μισό λεπτό. Να πω αυτά που θέλω, μου κόβετε τον ήρμο.
Λοιπόν, θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που παίρνω ένα τέτοιο βραβείο από τον Μάριο το Φραγκούλη, που σίγουρα είναι ένας Έλληνας καταξιωμένος διεθνώς. Εγώ έχω καταφέρει να κάνω κάποια ψηλά πράγματα. Και θα κάνεις κι άλλα. Σίγουρα δεν έχουμε πουλήσει 2,5 εκατομμύρια δίσκους. Αλλά έχουμε κάνει μια υπέροχη πορεία μαζί με τον Φίβο, τον οποίο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ όλους εσάς που όλα αυτά τα χρόνια με στηρίζετε στην Ελλάδα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο να πω, πραγματικά. Με τρελαίνετε. Να είστε καλά. Κατεβαίνω. Ευχαριστώ πολύ. Το πήραμε, εντάξει. Εντάξει. Ποιοι είναι πάνω στη σκηνή αυτή τη στιγμή? Going through και φίλοι για πάντα. Να σε βλέπω να λιώνεις, να πεθαίνεις αργά. Αχ, να μπορούσα φτερά να φυτρώσουν στους ώμους, να σε φύγεις μακριά. Αχ, δεν αντέχω άλλο πια. Να σε βλέπω να λιώνεις, να πεθαίνεις αργά. Αχ, να μπορούσα φτερά φυτρώσουν στους ώμους, να σε φύγεις μακριά. Αδερφέ, πες μου που πας, γιατί τα παρατάς και πίσω δεν γυρνάς. Δεν αντέχω σου λέω, δεν αντέχω πια να σε βλέπω να σβήνεις. Να χάνεσαι αδερφέ, σαν κερί να λιώνεις και να ξαπλώνεις σαν νεκρός στους δρόμους που φτιάχτηκαν για να τρέχεις. Φίλε για πάντα, 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 πάντα. Γιατί πολλές φορές φωτιά σου έχω ανάψει. Δεν σε έχω βλάψει, μα με έχεις βλάψει. Κι εγώ είμαι πάντα αυτός που λέει όλα εντάξει. Εγώ σ' αφήνω και καταπίνω τις προσβολές και όλα τα λόγια σου τα φτύνω. Και τα σημάδια που μου αφήνουν θα σου χαράξω κάποια μέρα και θα μείνουν. Μάντεψε ποιος και ως το τέλος μείνε. Τα ράματα που έχω για τη γούνα σ' όλα είναι. Δεν μ' άκουσες ποτέ να μιλάω αυτή τη γλώσσα. Μέσα σε ένα δίσκο σου σκοτώσα κι άλλα τόσα. Νόμισες πως ξόφλησα και πνίγηκα στα λόγια μου. Μα εγώ είμαι ακόμα όρθιος και στέκομαι στα πόδια μου. Εγώ δεν είμαι μόδα, είμαι ρόδα που γυρίζει. Το αίμα με στις φλέβες μου, εμένα ναι δεν πείζει. Μπορεί να είμαι busy, αλλά θα βρω το χρόνο. Όπως βρήκα χρόνο φίλε και το στυλ μου βελτιώνω. Καλύτερα αρθρώνω και καμαρώνω όταν βρίσκω ευκαιρία και στη μάπα σου τα χώνω. Δε με σταματάει κανείς. Στα όνειρά σου θα έρθω να με δεις ό,τι κι αν πεις. Με στη φωτιά μου θα καείς. Γι' αυτό πρόσεξε καλά στη σκιά μου πριν κρυφτείς. Δε με σταματάει κανείς. Στα όνειρά σου θα έρθω να με δεις ό,τι κι αν πεις. Με στη φωτιά μου θα καείς. Γι' αυτό πρόσεξε καλά στη σκιά μου πριν κρυφτείς. Έχουν αλλάξει ρυθμοί, γι' αυτό έχω τακτική. Σενάριο γραμμένο από του δρόμου ποιητή. Γίνα τρέχει η καιρή, το star system σε καλή. Αδερφιά και αδερφές, γίνατε όλοι κολλητοί. Πώς αλλάζουν οι καιροί, 16 μπάρες και η χρειά του TNS. Παρά είναι αρκετοί κι αν δεν είναι αρεστοί. Υπάρχουν πολλοί, πιο πολλοί, που ξέρουν τι θα πει. Τι είναι flow, τι είναι ρήμες. Εξαπολοκομίτες, αστέρια αληθινά. Κι η λάμψη τους κατέχει όλα τα κακά παιδιά. Αφιερωμένα σε ρετικά, γι' αυτό άκου καλά. Όταν θα βλέπεις θολά, πιο χαλαρά, πιο απαλά. Οι ρήμες πάνε τύμπανα, τα flow μου απίθανα. Σαν ήρωες περήφανα, δρυμύτερα επιστρέφουν. Δρυμύτερα επιστρέφουν. Δρυμύτερα επιστρέφουν.
επιστρέφουν. Πάντα και πολύ πολύ ομίγλη. Συνεχίζουμε αυτό, γιατί έχουμε αρκετές κατηγορίες ακόμα και τα καλύτερα έρχονται, πρέπει να σας πω, αν και το έχετε ξανακούσει κάπου αυτό σίγουρα. Λοιπόν, σειρά έχει το καλύτερο βίντεο κλιπ του πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη. Αλλά γενικά ξέρετε τι έχω να πω, σας βλέπω κάπως ήσυχους. Πάντως, πάρα πολύ κόσμο έχουμε σήμερα στο Θέατρο Βράχων. Πέρσι έχω να καταγγείλω ότι παρά την πολυκοσμία, κάποιοι έφυγαν τελικά με το ίδιο Τέρι. Αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί. Κύριε, εσείς γιατί γελάτε εκεί? Δεν φύγατε με το ίδιο εσείς, ε? Να μην επαναληφθεί αυτό φέτος, παρακαλώ πολύ. Προσέξτε πολύ. Πάρα πολύ. Τρεις παρουσιαστές του MAD έρχονται αυτή τη στιγμή για το καλύτερο βίντεο κλιπ πρωτοεμφανιζόμενου και είναι ο Στάθης, ο Αλέξανδρος και η Λιδία. Καλησπέρα! Ξέρετε ποιο είναι το πιο καλό με τους πρωτοεμφανιζόμενους καλλιτέχνες? Ποιο? Το καλό με τους πρωτοεμφανιζόμενους καλλιτέχνες είναι ότι συνήθως πρόκειται για νέα πρόσωπα και πάρα πάρα πολύ φρέσκα. Δεν βαριέστε να τους βλέπεις, γιατί πολύ απλά δεν τους έχουμε δει πολύ. Και δεν βαριέστε καθόλου. Καθόλου να διαβάζεις συνεντεύξεις τους, γιατί πολύ απλά δεν τα ξέρουμε όλα. Το κακό είναι ότι πολλοί από τους καλλιτέχνες που γνωρίσαμε πολλά χρόνια πριν συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να είναι πρωτοεμφανιζόμενοι. Άλλοτε σε αυτό βοηθάει το ταλέντο και άλλοτε η σύγχρονη ιατρική και τον Botox. Υποψήφιοι σε αυτήν την κατηγορία είναι... Καλύτερο βίντεο κλιπ από πρωτοεμφανιζόμενο. Σε πήρα σοβαρά, Ντίβα, Σαρμπέλ. Μάτιες να ρίχνεις και σε μας, παραμυθάνει πάλι μας. Όπως πρώτα, Αρτέμις Ευθύμης. Αρτέμις Ευθύμης, όπως πρώτα. Ο έρωτας γεννήθηκε. Μη σταματάς, Θάνος Πετρέλης. Μαζί θα προχωρήσουμε. Νομίζεις, καρδιά. Νομίζεις, καλομήρα. Λόγια, λόγια, μια στατιστική. Ρόδες. Θέλετε να μάθετε ποιος έχει κερδίσει? Λοιπόν, ο νικητής είναι... Το ξέρω. Θα το πω. Τον πήραμε σοβαρά και κέρδισε. Σαρμπέλ! Σε πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς κι αριστερά. Μάτιες να ρίχνεις και σε μας, παραμυθάκι χαλή μας. Τέτοιο κορμί που το πας, που το σκορπάς, που το σκορπάς. Για στο σου μη παρακαλάς, έτσι με στέλνεις και μολλάς. Είναι ωραία, την αγαπώ, την αγαπώ. Ναι, την αγαπώ, πω, πω, πω. Θα τη το πω, 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 πω. Θα
θα της το πω. Κι ας πληγωθώ, είσαι ένα πείμα. Πες μου πως μ' αρέσεις, πες μου το όνομά σου. Πραγματικά δεν έχω λόγια, πραγματικά δεν το περίμενα, ειλικρινά δεν το περίμενα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο, εσάς καταρχήν πρώτα απ' όλους, επειδή χωρίς εσάς τίποτα δεν γίνεται. Να ευχαριστήσω την Ελένη Γιανατσούλια για τους στίχους, σε πήρα σοβαρά. Να ευχαριστήσω τον Μανώλη Τσιράκη, ο σκηνοθέτης, την Ειρήνη Μερκούρη για την συμμετοχή της στο τραγούδι, για την υποστήριξη, γιατί δεν είμαι σε καπάω. Την εταιρεία μου, Sony Music. Και έναν άνθρωπο, ο οποίος τον έχω σαν πατέρα μου εδώ στην Ελλάδα και αυτός είναι ο παραγωγός μου, ο κύριος Γιάννης Δουλάμης. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, δεν το περιμένω. Το τι έχει να γίνει τώρα πάνω στη σκηνή, από εκεί όλοι τα βλέμματα και την καρπή! Ακούσε, αγόρι μου, απόψε θα μπουνε οι όροι μου. Φέρθηκα ανώτερα και εσύ δίνεις όλο λιγότερα. Ακούσε, αξίζω πολλά. Αξίζω πολλά. Αξίζω πολλά. Αξίζω πολλά. solo lo ligotera. Ακούσε,
πιο θερμό σας χειροκρότημα για την Κέντη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Κέντη Καρπή. Για εσάς, για όλους εσάς που αξίζετε πολλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κέντη, σ' αγαπάμε και το ξέρεις. Και αξίζεις και πολλά. Λοιπόν, προχωράμε ακάθεκτη. Επόμενη κατηγορία είναι, παιδιά, η σκηνοθεσία σε βίντεο κλιπ. Ο σκηνοθέτης, μην το γελάσετε, είναι το ίδιο σημαντικός, τι να σας πω τώρα, με το πλαστικό χειρούργο. Κάποιοι καλλιτέχνες, είπα πλαστικό χειρούργο, τώρα ποιον σκέφτηκα πάλι, βρε, τι γίνεται πια. Δεν τον βλέπω κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Τι λέτε, για να δούμε. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, το βραβείο της σκηνοθεσίας σε βίντεο κλιπ θα δώσουν η Αποστολία Ζώη και ο Σταύρος Κωνσταντίνου. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Λοιπόν, να σας πούμε δύο λόγια για τα βίντεο κλιπ. Μέσα σε 3 λεπτά που διαρκεί ένα βίντεο κλιπ, περίπου, πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Όπως το ότι καταρχήν πρέπει να τα πεις όλα. Πρέπει να είσαι σεξι σε όλα τα πλάνα, να είσαι όμορφος, πρέπει να είσαι και λίγο γυμνός, ξεκίνα. Σιγά σιγά, μην πιάζεσαι. Και σίγουρα πρέπει αυτά τα υπέροχα μαλλιά να τα φυσάει ο αέρας. Οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν να τα βγάλουν πέρα σε αυτή τη δύσκολη αποστολή, με τους καλλιτέχνες πάντα να είναι ιδιότροποι, πάντα να μην είναι ικανοποιημένοι, κερδίζουν εκτός από το βραβείο υπομονής και αντοχής και το βραβείο σκηνοθεσίας. Για να δούμε λοιπόν ποιοι είναι υποψήφοι για την καλύτερη σκηνοθεσία βίντεο κλιπ. Καλύτερη σκηνοθεσία σε βίντεο κλιπ. Τρελή καρδιά, Γιώργος Γκάβαλος. Πουθενά, Θάνος Γκομόζιας. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ, Κώστας Καπετανίδης. Πάρε μαγκαλιά και πάμε. Χρήστος Νικολέρης. Αγόρι μου, έρωτά μου. Μανώλης Τζιράκης. Για να δούμε λοιπόν, είναι πολύ σημαντική αυτή η κατηγορία της σκηνοθεσίας. Για να δούμε ποιος κερδίζει. Έλα, Αποστολία. Τρελή καρδιά, έλα να παπαρίζει του Γιώργος Γκάβαλος. Δυο κορμιά δυνατά. Καταρχάς πρέπει να πω, Αποστολία Ζώη, ο Σταύρος μου είναι 2 παιδιά που έχω συνεργαστεί, τα αγαπώ πάρα πολύ. Στο Φίβερ και στο Θάλασσα πέρυσι, το καλοκαίρι. Έχουμε ό,τι καλύτερο. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Γιώργο Γκάβαλο, γιατί είναι εξαιρετικός. Επίσης ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που ψήφισε την Τρελή Καρδιά. Και μην ξεχάσουμε το περσινό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Οι περισσότεροι από το Ολυμπιακό με φωνάζουν μαύρη γάτα. Δεν ξέρω τι να πω, εύχομαι να κάνω κάτι για να πάει καλύτερα. Φέτος σου κερδίσω Ολυμπιακός με την Eurovision φέτος, οπότε είμαι γούρικη και τις 2 ομάδες. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο καλά, συνεχίζουμε καλά. Ο Γιώργος Γκάβαλος πιστεύω ότι λέει πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που έχουν ψηφίσει. Ευχαριστούμε πολύ. Γρήγορα το βραβείο, Ελένα, το φορέσει, θα το φορέσει. Είσαι και εσύ το βίντεο κλιπ σου. Το ίδιο κάνει. Θα το δώσει τον Γιώργο. Θα το δω τον Γιώργο, θα το δώσω απευθείας. Θα το πηγαίνει πάρα πολύ του Γκάβαλη. Ούτε καφέ θα το δώσω. Πρώτα το βραβείο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αποστολία Σταύρο. Έλενα Παπαρίζου, number one, Έλενα. Γιώργος Τσαλίκης. Dynamite. Stereo. Everybody dancing in me. Dynamite TV.
αλλάξω τα χείλη της σημάδι. Ανατριχιάζω στην αυτή της, στην παγωμένη λογική της. Κι εγώ σε κλεφτής στο σκοτάδι. Βάζω τα χείλη της σημάδι. Ανατριχιάζω στην αυτή της, στην παγωμένη λογική της. Θα γίνω δύναμη της, απόψε στο κορμί της. Να την ανατινάξω, τη μοίρα της θα αλλάξω. Θα γίνω δύναμη της, απόψε στο κορμί της. Να χάσει απ' τα φιλιά μου όλη τη δύναμη της. Πως για χατήρι μου μια μέρα θα θυσιάζεται. Κι εγώ σαν κλεφτή στο σκοτάδι. Βάζω τα χείλη της σημάδι. Ανατριχιάζω στην αυτή της, στην παγωμένη λογική της. Κι εγώ σαν κλεφτή στο σκοτάδι. Βάζω τα χείλη της σημάδι. Ανατριχιάζω στην αυτή της, στην παγωμένη λογική της. Θα γίνω δύναμη της, απόψε στο κορμί της. Να την ανατινάξω, τη μοίρα της θα αλλάξω. Θα γίνω δύναμη της, απόψε στο κορμί της. Να χάσει απ' τα φιλιά μου όλη τη δύναμη της. Βάζω τα χείλη της σημάδι. Ανατριχιάζω στην αυτή της, στην παγωμένη λογική της. Κι εγώ σαν κλεφτής στο σκοτάδι. Βάζω τα χείλη της σημάδι. Ανατριχιάζω στην αυτή της, στην παγωμένη λογική της. Θα γίνω δύναμη της, απόψε στο κορμί της. Να την ανατινάξω, τη μοίρα της θα αλλάξω. Θα γίνω δύναμη της, απόψε στο κορμί της. Να χάσει απ' τα φιλιά μου όλη τη δύναμη της. Θα γίνω δύναμη της, απόψε στο κορμί της. Να την ανατινάξω, τη μοίρα της θα αλλάξω. Θα γίνω δύναμη της, απόψε στο κορμί της. Να χάσει απ' τα φιλιά μου όλη τη δύναμη της. Θα γίνω δύναμη της. Ευχαριστώ πολύ! Να είστε καλά! Ευχαριστούμε, ρε Δυναμίτη! Μπράβο, Θέμη! Ευχαριστώ πολύ, παιδιά! Έχουμε ένα πολύ σημαντικό συμβάν τώρα. Κάντε λίγη ησυχία, γιατί είναι σημαντικό. Μου το έδωσα να το διαβάσω. Ο κάτοχος του λευκού Lear Jet με τις χρυσές ρίγες στο πλάι να το μετακινήσει, λέει, γιατί εμποδίζει κάποιους καλλιτέχνες να παρκάρουν τα καλάμια τους. Εξαιρούνται οι παρόντες. Εξαιρούνται οι παρόντες. Περνάμε τώρα στις κατηγορίες, τις MAD κατηγορίες. Είναι οι κατηγορίες που τις φτιάχνουν οι συντάκτες του MAD. Εσείς πάλι τις ψηφίζετε, αλλά οι υποψηφιότητες βγαίνουν από τους συντάκτες του MAD. Η επόμενη κατηγορία λοιπόν είναι ο καλύτερος στίχος που έγινε ατάκα και δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο άτομο για να την παρουσιάσει την κατηγορία αυτή. Νίκος Μουρατίδης. Καλησπέρα. Όπα, όπα. Όλα, όλα, μικροφωνίζουνε. Τι κάνεις, Ανίκο. Καλά είσαι, Ανίκο μου. Θεά τα κάνεις τα βραβεία. Θεά. Δεν είμαι μόνος μου. Έχω δύο κουκλάρες μαζί μου. Σας αφήνω να τα πείτε, να κάνω ίντρικες. Φύγε, φύγε. Καλησπέρα, Ανίκο. Καλησπέρα, σταματήνα, κάσου, Εύα. Τι κάνεις, καλά. Πώς περνάς σήμερα. Τι είναι αυτό. Εδώ ένα σεξι μπλουζάκι. Διαμάτια στο γυμνό κορμί τη. Θα γίνω δυναμίτης κι εγώ όπως ο Τσαλίκης. Ωραίο διακριτικό σκουλαρίκι. Πρόσεχε. Εδώ και μία ώρα η μόδα είναι να το φοράμε. Πρόσεξε, μη σου σκιστεί το αυτή. Όχι, το προσέχω. Λοιπόν, ένας αυστηρός κριτής, όπως ο κύριος Νίκος Μουρατίδης, δεν θα μπορούσε
παρά να δώσω το βραβείο για τον καλύτερο στίχο που έγινε ατάκα, έτσι δεν είναι? Μόνο που εδώ δεν χρειάζεται αυστηρότητα. Αυτό το αποφασίζει ο κόσμος. Λοιπόν, κάθε χρόνο βγαίνουν εκατοντάδες τραγούδια. Όλα πασχίζουν να γίνουν επιτυχίες. Όταν μάλιστα μερικά γίνουν και σλόγγαν, ακόμα καλύτερα. Τα φετινά υποψήφια τραγούδια που έγιναν ατάκα είναι... Καλύτερος στίχος που έγινε ατάκα. Άντε μην αργείς. Άντε μην αργείς. Γιώργος Γιαννιάς. Μπρόσου να κλάς. Είσαι το καλύτερο. Σε έχω κάνει Θεό. Γιώργος Μαζωνάκης. Πώς αγαπώ γυρνά μικρό. Ο τέλειος άνδρας. Γιώργος Τσαλίκης. Μισό γοητευτικό. Έτσι. Έτσι. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Ζεις πως μαζί μου έχεις παίξει. Μου κάνει πλάκα ο Θεός. Χρήσπα. Λοιπόν, να δούμε ποιο τραγούδι κερδίζει. Ποιος είναι ο νικητής? Εγώ το ξέρω. Εκεί κάθετε. Εκεί. Σε έχω κάνει Θεό. Έλα, έλα. Όλα για τον κορίτσια, βάλτε, βάλτε. Και αυτό να το έχεις για το αρχείο σου. Γιατί λέει ότι κέρδισες. Συγχαρητήρια. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Πώς αισθάνεσαι που φέτος έχεις το τραγούδι σλόγγαν? Πρέπει να σας πω κάτι βασικά. Παιδιά, να το πετάξω. Ναι. Δεν είμαι συνηθισμένος από βραβεία, διότι θεωρείται το κακό παιδί της πιάτσας. Οπότε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί με έχετε κάνει να νιώσω Θεός απόψε. Το βραβείο είναι δικό σας. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Δέσποινα, πόσο νιώσεις και με το δεύτερο? Μια χαρά. Απλά μια χαρά. Θα κόψω τις φλέβες μου. Λοιπόν, αυτή η ατμόσφαιρα, σταμάτα εγώ, πραγματικά έχεις πάει σε πάρα πολλά βραβεία στο εξωτερικό, σε πάρα πολλές απονομές. Δεν ξέρω να γίνονται τέτοιου είδους απονομές, αυτό που λέμε open air, δεν ξέρω αν αυτό συνηθίζεται έξω. Δεν έχω συμμετέχει σε βραβεία, σε εκδηλώσεις μουσικές, όπου τραγουδάνε πάρα πολλοί καλλιτέχνες και παρεπιπτόντως δίνουν κάποια βραβεία. Έχεις πάρει και βραβεία. Καθαρά μουσικά. Ναι, στη Ρωσία, στην Αμερική. Και στα World Music Awards. Τα World Music Awards, ναι. Που ήταν και το, τι να πω εκεί πέρα, ο απόλυτος πανικός. Και σε σχέση με τα δικά μας... Παιδιά, δεν το πιστεύω με τσιμπάει με νεκάκι. Πάω να φύγω γρήγορα. Πες μου γρήγορα, Δεσποινά. Τι να σου πω. Σε σχέση με τα δικά μας, δεν είναι τα καλύτερα. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από το εξωτερικό. Είναι υπέροχο ό,τι έχετε κάνει σήμερα. Μπράβο στα ΜΑΤ, στον Ανδρέα τον Κουρί, σε όλους τους διοργανωτές. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουν περάσει 10 λεπτά, πήγαινε να αλλάξεις, Θέμη. Περιμένω να μου κάνουν σήμα τώρα. Ναι, πάω να αλλάξω και μέχρι να αλλάξω, υποδεχτείτε πάνω στη σκηνή Χρήσπα και Σαρπέλ! Κοντά πόρνα μας τα σπίτω. Χαλήρα σε πόρνα μανώ το. Πατσέι του νη κάρτη να στήκα μάνα για το. Πόρα πόρα τάναν κόρα τώρα νη μη χάρτη. Κάτι κανή μη χάμε την αμά. Πόρα πόρα τάναν και κάτι κάτι καχάσι. Κάτι καλά μη χάμε την αμά. Πόρα πόρα τάναν κόρα τώρα νη μη χάρτη. Κάτι κανή μη χάμε την αμά. Πόρα πόρα τάναν και κάτι κάτι καχάσι. Κάτι καλά μη χάμε την αμά. Ασχολούνται με το πόρνα
μας τα σπίτι. Αλλιώζε πόρτα μα νότο. Πατσέι του νικαρτίν. Αλλά μα τώρα δεν γίνει με χαρ. Πόσε πόρτα. Ασχολικό τα πόρτα μα τα σπίτι. Αλλιώζε πόρτα μα νότο. Πατσέι του νικαρτίν. Αστικά μα νάια το. Πόρα πόρα τα λαντόρα τώρα είναι μη χαρ. Τίγα τίγα νι μη χαμε την αμάν. Πόρα πόρα τα λαντζία τίγα τίγα χάν. Τίγα τίγα να μη χαμε την αμάν. Πόρα πόρα τα λαντόρα τώρα είναι μη χαρ. Τίγα τίγα νι μη χαμε την αμάν. Πόρα πόρα τα λαντζία τίγα τίγα χάν. Τίγα τίγα να μη χαμε την αμάν. Πόρα πόρα τα λαντόρα τώρα είναι μη χαρ. Τίγα τίγα νι μη χαμε την αμάν. Πόρα πόρα τα λαντζία τίγα τίγα χάν. Τίγα τίγα να μη χαμε την αμάν. Πόρα πόρα τα λαντόρα τώρα είναι μη χαρ. Τίγα τίγα νι μη χαμε την αμάν. Πόρα πόρα τα λαντζία τίγα τίγα χάν. Τίγα τίγα να μη χαμε την αμάν. Πόρα πόρα τα λαντόρα τώρα είναι μη χαρ. Τίγα τίγα νι μη χαμε την αμάν. Πόρα πόρα τα λαντζία τίγα τίγα χάν. Τίγα τίγα να μη χαμε την αμάν. Γεια σου, Σαρμπέλ! Τσικουλάτα, τσικι τσικι τσικιτά. Ποιος άλλαξε, ρε παιδιά? Αχ, αχ. Λοιπόν, το επόμενο βίντεο κλιπ είναι και αυτό στις μάτια κατηγορίες. Είναι ο πιο καλοντημένος σε βίντεο κλιπ καλλιτέχνης. Σίγουρα πολλοί καλλιτέχνες είναι καλοντημένοι στα κλιπ που βλέπουμε. Κάποιος όμως θα είναι ο νικητής όπως εσείς τον έχετε ψηφίσει. Ένας άνθρωπος που νομίζω ότι έχει συνδυάσει κατά πολύ το όνομά του με αυτό που λέμε καλοντημένος, με αυτό που λέμε μόδα, η απόλυτη μόδα. Μπορώ να πω ότι είναι ο κύριος Λάκης Γαβαλάς και το μπαλέτο του. Τι δεν έχουμε μπαλέτο? Πέρα. Καλησπέρα, Λάκη. Να το μπαλέτο, οι παρουσιάστριές μας. Η Νάντια, η Στέλλα και η Μέρη. Πω, όπως αφήνω σε καλά κεριά, Λάκη. Καλά, μπορεί να μου πεις πώς είναι δυνατόν μετά από τέτοιο κλέτη να μιλήσουμε για Oscar Wilde? Δεν ξέρω τι να πω τώρα, ειλικρινά. Να προσέχετε το Λάκη, κορίτσια, προσέξτε. Προσέχουμε. Τι κάνετε, κορίτσια? Καλά είμαστε. Περνάτε καλά, όπως λέει ο Κορκολίστο. Είμαστε καλά ντυμένες. Ναι, για πες μας εσύ τώρα που είναι έτσι. Λοιπόν, ο Oscar Wilde, έτσι λέει το κείμενο που μου είπα να πω, αναρωτιόταν γιατί η μόδα πρέπει να αλλάζει πιο πριν από κάθε χρόνο. Και λέω κι εγώ, αν όντως ακολουθούσαμε αυτό που λέει ο Oscar Wilde, ότι κάθε χρόνο πρέπει να αλλάζουμε, ή θα έπρεπε να τα φοράω όλα εγώ, ή θα έπρεπε να κλείσω σαν επιχειρηματίας. Λες να τα πάρω εγώ όλα τα βραβεία. Λες.
Νομίζω, Λάκη, ότι πρέπει να το πάρεις εσύ. Εγώ έτσι νομίζω. Και εγώ έτσι πιστεύω. Εσύ. Έτσι. Εσύ τι πιστεύεις? Εγώ πιστεύω και συγγνώμη κιόλας, ο Σάκης Ρουβάς είναι πιο καλοδημένος. Αγάπη μου, δεν μιλάμε για Κυριακούς, μιλάμε για... Για ρούχο. Πάμε να δούμε τους υποψηφίους. Πάμε να δούμε ποιοι είναι. Πιο καλοδημένος καλλιτέχνης σε βίντεο κλιπ. Come along now, Δέσποινα Βανδύ. Ανησυχείς. Ειρήνη Δούκα, Σιρίαλ. Αγόρι μου, ερωτά μου. Έλλη Κοκκίνου. Αντιθέσεις. Έλενα Παπαρίζου. Σε θέλω σαν τρελός. Σάκης Ρουβάς. Εδώ είμαστε, να δούμε. And the winner is κάποιος που είναι πολύ κοντά μας και εγώ το δω τη θαυμάζω ιδιαίτερα. Έλα, Δεσποινάκη, έλα. Κοπέλα, είμαι σίγουρη, μη φεύγεις. Μόλις σε είδα, ένα πράγμα σκέφτηκα. Είσαι αϊκάρα. Είσαι αϊκάρα. Κίτρινο βάλε. Πειράζει να βάλεις κάτι κόκκινο επάνω? Δεν πειράζει. Είναι κίτρινο. Θα προτιμούσα κίτρινο, αλλά δεν πειράζει. Εσύ έχεις το καλύτερο κίτρινο, μαύρο. Καλητήρια. Ευχαριστώ, Λάκη μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Θέλω να ευχαριστήσω. Γι' αυτό ακριβώς το βραβείο πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που με βοηθάνε κάθε φορά, στο Εριετάκι και στο Κώστα τον Αυγούλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστώ όλους. Είναι υπέροχα στα βραβεία, έτσι είναι πάντα. Θα ξανάρθω. Ευχαριστώ πολύ. Thank you.
Γιώργο, είσαι απίστευτος! Και είσαι και παιδί της νύχτας. Σειρά λοιπόν έχει το βραβείο του πιο σεξι καλλιτέχνη σε βίντεο κλιπ. Και ποιο είναι το πιο σεξι κορίτσι μας? Η Νίκη Κάρτσονα! Καλησπέρα! Τώρα! Καλησπέρα, ναι. Τελικά είχαν δίκιο. Ποιοι είχαν δίκιο? Τι σου είπανε? Ότι για να κλέψεις τις εντυπώσεις σε μια βραδιά όπως είναι η απόψινή, δεν πρέπει να πεις πολλά. Πρέπει να δείξεις περισσότερα. Πρέπει να δείξεις λιγότερα, εγώ θα έλεγα, ή περισσότερα. Τι είναι αυτή? Τι είναι αυτή εδώ? Σε αφήνω στα έμπειρα χέρια τους. Δεν κατάλαβα. Ακούσαμε σεξι και ήρθαμε. Καλησπέρα! Ακούστε να δείτε, αγόρια. Έχετε πάρα πολύ... Όχι, εγώ δεν έχω τις κοιλιακούς σας. Μη με αγγίζετε γιατί έχετε πολύ λάδι. Λάδι και ένα βράδυ. Με λαδώνετε. Και δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Εμένα μία ώρα προσπαθούσε να με εκδίσει ο σεκρετάκης για να κλέψω τις εντυπώσεις. Τα κατάφερε τελικά. Και ήρθατε εσείς γυμνοί για να κλέψετε εσείς τις εντυπώσεις. Θα σας τραβήξω τις πετσέτες. Τι φορά, ναι! Δεν τίποτα! Ναι! Ναι, τις τραβάω. Λοιπόν, επειδή θα λιποθυμίσω τα κορίτσια, λέω να δούμε τις υποψηφιότητες. Πιο σεξι εμφάνιση καλλιτέχνη σε βίντεο κλιπ. Μην ψάχνεις την αγάπη. Άννα Βύση. Πουθενά. Πέγγι Ζήνα. Κάτσε καλά. Έλενα Παπαρίζου. Shake it. Σάκης Ρουβάς. Ο τέλειος άνδρας. Γιώργος Τσαλίκης. Δεν μην ξαναλάζεις. Κατάλαβες ότι για να κλέψεις την πόση πρέπει να βάλεις μαγιό τουλάχιστον. Απλά είμαι πάρα πολύ τσαντισμένος που δεν μου είπαν και εμένα να βγω έτσι. Γιατί θα έβγαινες? Εννοείται. Οκ, μετά θα βγεις το μαγιό. Τι έχω να συνέψω από το Στάθη και το Δημήτρη δηλαδή? Τίποτα, αγάπη μου, τίποτα. Λοιπόν, πιο σεξι εμφάνιση καλλιτέχνη σε βίντεο κλιπ είναι... Άννα Βύση, μην ψάχνεις την αγάπη. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω τι κάνω για να παίρνω σεξι βραβεία. Τρώω όλα αυτά τα boring που λέμε εδώ στην Αμερική, τα πληκτικά φαγητά, με πράσινες σαλάτες, beef πάλι, όλο beef τρώω, chicken κτλ. Αλλά σήμερα κέρδισα το πιο ωραίο βραβείο για μια γυναίκα. Μην κοιτάτε που το παίζω cool, όταν σε λένε σεξι. Κακά τα ψέματα, σ' αρέσει πολύ. Και νομίζω πώς θα το διασκεδάσω σήμερα, μπορώ? Πώς θα το διασκεδάσω? Με λίγο σαν τυχή, ας πούμε. Ας είναι πολύ ωραίο γενικά. Φιλάκια στο ΜΑΔ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τα φιλάκια σου, Άννα. Να τα περνάς καλά στην Αμερική. Λοιπόν, ευχαριστώ για το βραβείο του ΜΑΤ, γιατί δεν έκλεισε τα τσάμπα. Άκου να δεις, ναι. Λοιπόν, θα το φορέσω στη Νίκη. Ευχαριστώ, Θέμη. Ευχαριστώ την Άννα Βύση. Θα της το δώσεις, έτσι μην το κρατήσεις. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, φτάνουμε πια. Τι θέλετε, καρφίτσα? Τρελαθήκατε, έχω να τα επιστρέψω μετά, δεν δικά μου. Άσε τώρα. Δεν είναι καιρός για... Ποιος γέλασε? Τι θέλεις, Ρανιά? Το λεφαντάκι. Να σου το δώσω? Όχι, δεν είναι δικό μου. Σήμερα το δικαιούμαι. Γιατί? Ξέρεις εσύ. Έχει τα γενέθλιά του το κορίτσι. Χρόνια σου πολλά, Ρανιά μου. Φτάνουμε σιγά σιγά
προς το τέλος της βραδιάς. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Τίποτα απολύτως. Και καθώς εγώ θα δώσω το ελεφαντάκι στη Ράνια Θρασιά, θα υποδεχτούμε όλοι από εκεί, όλοι από εκεί. Έρχονται η Σύριαλ, η Ρο και ο Νίκος Μίχας. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a Pullman stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. This is how you remind me. This is how you remind me of what I. That I said I love you and I swear I still do. But it must have been so bad, 'cause living with me must have damn near killed you. And this is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken. As a poor man stealing, this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you say sorry. I was waiting on a different story. Φιλάκια! Φτάσαμε στα δύο τελευταία βραβεία της βραδιάς. Τα δύο πιο σημαντικά ίσως της βραδιάς.
αυτό του καλύτερου Έλληνα τραγουδιστή και της καλύτερης Ελληνίδας τραγουδίστριας. Θα μπορούσε τα βραβεία αυτά να τα δώσει κάποια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, ένας μεγάλος τραγουδιστής. Εμείς απ' την άλλη σκεφτήκαμε να φέρουμε μία πρωτοεμφανιζόμενη. Μία κοπέλα η οποία νομίζω θα έχει να δώσει πάρα πολλά στη δισκογραφία. Αλλά θέλω και βοήθεια τώρα στο φινάλε. Σκέφτηκα να το δώσουμε παρέα με τον Ηλία Ψινάκη το βραβείο. Ηλία μου παρακαλώ πολύ, έλα. Έλα πάλι πάνω στη σκηνή. Να πούμε για αυτή την πρωτοεμφανιζόμενη. Πρωτοεμφανιζόμενη είσαι και φαίνεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή ο παρουσιαστής είναι λίγο ατάλλαντος και το έργο μας είναι λίγο βαρύ, με φώναξε να το βοηθήσω λίγο, ξέρετε. Όλοι οι ατάλλαντοι το κάνουν αυτό εξάλλου. Αυτό είναι γεγονός. Υπάρχει μία πρέσβυρα του ελληνικού πολιτισμού σε όλο τον πλανήτη, που έχει πουλήσει 300 εκατομμύρια άλμπουμ σε όλο τον κόσμο και αγαπάει τους Έλληνες και την Ελλάδα περισσότερο από την αγαπάμε μόνοι μας. Είναι η... Νάνα Μούσκουρη! Είστε απίστευτοι. Η γυναίκα φαινόμενο που έχει πουλήσει πιο πολύ από τους Beatles σε όλο τον πλανήτη είναι η δική μας η Νάνα Μούσκουρη, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σου πω ότι είμαι μεγάλη θαυμάστριά σου. Ευχαριστώ, είναι μεγάλη μου τιμή αυτό να τα ακούω. Ναι, ειλικρινά, γιατί είναι η γιορτή της νεολαίας. Και χαίρομαι που τόσο όμορφα περνάει η βραδιά, γιατί τόσους πολλούς σπουδαίους καλλιτέχνες και μέχρι που παρουσιάσεις και την κόρη μου. Α, την γλυκιά Λενού. Λοιπόν, για όλα τα παιδιά, τους τραγουδιστές, και θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ευτυχής να παρουσιάσω... Έχουμε δύο βραβεία, θέλουμε να δώσετε δύο βραβεία. Το βραβείο του καλύτερου Έλληνα τραγουδιστή και της καλύτερης Ελληνίδας τραγουδίστριας. Και πρώτα θα δούμε τα βίντεο. Τα βίντεο λοιπόν υποψηφιότητες για τον καλύτερο άντρα, τον Έλληνα τραγουδιστή παρακαλώ. Καλύτερο βίντεο κλιπ από άντρα καλλιτέχνη. Το Σεντόνι, Γιάννης Κότσιρας. Είμαι καλά και σ' αγαπώ, Ισαΐας Ματιάμπα. Με τη δική σου μυρωδιά τρέχω στους τρόπους τραγουδά. Φοβάμαι, Νίνο. Σκοτάδι φως μου. Φοβάμαι. Χαμογέλασε. Χαμογέλασε, Αντώνης Ρέμος. Ό,τι έγινε, έγινε. Άσε με λοιπόν. Για σένα, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Τη διάθεσή σου να φτιάξω. Θα δούμε για τον νικητή. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ο νικητής. Για να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος άντρας τραγουδιστής. Χαμογελάστε όλοι. Χαμογελάτε. Αντώνης Ρέμος. Αντώνης Ρέμος. Χαμογέλασε, Αντώνη. Καταρχάς, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους τηλεθεατές του ΜΑΤ που με ψηφίσανε. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που αυτό το βράδυ μου το δίνει η Νανά Μούσκουρη, η πολύ αγαπημένη μας Νανά Μούσκουρη, που μας έχει κάνει περήφανος σε όλο τον κόσμο. Λυπάμαι που δεν είμαι εκεί κοντά σας, σε αυτή την πραγματικά πολύ όμορφη γιορτή, αλλά μόλις απολυθώ και πάρω το χαρτί, θα είμαι εκεί. Ευχαριστώ. Μπράβο, Αντώνη, σε περιμένουμε. Συγχαρητήρια, το αξίζει. Του αξίζει. Όλοι το αξίζουν, αλλά πρέπει ένας να υπάρχει νικητής. Ένας δυστυχώς είναι ο νικητής, αλλά εννοείται ότι η μουσική, παιδιά, είναι μία. Εδώ είναι ένα πάρτι, ένα μεγάλο πάρτι. Μπράβο, συγχαρητήρια, Αντώνη. Και σε ανώτερα. Λοιπόν, τώρα έχουμε το τελευταίο βραβείο. Λοιπόν, τις καλύτερες τραγουδίστριες. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί εγώ αγαπώ πολύ τις τραγουδίστρες και τους τραγουδιστές. Και έχετε πάρει, βέβαια, κυρία Μούσκουρη, έχετε πάρει και τόσα λίγα βραβεία εσείς άλλωστε. Ναι, εντάξει, έχω πάρει, έχω χάσει επίσης μερικά. Αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ο Φάκελος είναι εδώ. Ναι. Τι έχει σημασία? Σημασία είναι ότι έφτασαν μέχρι το σημείο να συναγωνίζονται απόψε. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Ποιος θα κερδίσει,
Δεν πειράζει. Δεν πειράζει καθόλου. Ακριβώς και μόνο που είναι υποψήφιοι οι καλλιτέχνες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τραβήξτε λοιπόν εδώ το φάκελο. Δεν έχει, δεν θα δούμε. Α, ναι, βέβαια. Πω, πήγα εγώ να το καταστρέψω, βεβαίως. Βίντεο, σωστά κυρία Μουσκουρή. Πριν δούμε το αποτέλεσμα, από το κλείνω. Βίντεο υποψηφιότητων, καλύτερο βίντεο κλίμα από γυναίκα τραγουδίστρια. Καλύτερο βίντεο κλιπ από γυναίκα καλλιτέχνηδα. Πάρε με αγκαλιά και πάμε. Ελευθερία Ερβανιτάκη. Έχω πεθάνει για σένα. Άννα Βύση. Ματώνω. Πέγγι Ζήνα. Κάτσε καλά. Έλενα Παπαρίζου. Come along now. Φίβος featuring Δέσποινα Βανδύ. Υπομονή. Μ' ακούτε, θέλω να σας πω κάτι. Ακούγεστε, ναι. Λοιπόν, πριν από πολλά χρόνια, κάποτε έλαβα μέρος σε ένα πολύ μεγάλο διαγωνισμό και δυστυχώς έχασα το διαγωνισμό. Δεν έχει σημασία, παρόλα αυτά και συνέχισε η ζωή μου. Το πιο σημαντικό ήταν ότι ονειρεύομαι από εδώ και 40 χρόνια ότι μια μέρα η χώρα μας θα κερδίσει αυτό το διαγωνισμό με κάποιο τραγουδιστή. Λοιπόν, απόψε είμαι πολύ περήφανη ότι γιατί το βραβείο πηγαίνει, ο διαγωνισμός έφερε, κέρδισε η χώρα μας και την νίκη αυτή μας την έφερε η Έλενα Παπαρίζου. Έλενα Παπαρίζου! Σήκω, Έλενα! Το τραγούδι λέει κάτσε καλά, εσύ σήκω! Έμαθα η αγάπη πως είναι σαν μύθος για μικρά παιδιά. Κοίτα με και πες μου αλήθεια. Δεν κατάλαβα τι μου ζητάς. Πίστεψες στον έρωτα και δεν τολμάς. Και γι' αυτό δεν μ' ακούμας. Έχω μάθει να ρισκάρω. Να πατάω αντέρμα το γκάζι. Και δεν λαμπάρω, ούτε με νοιάζει. Μια ζημιά ακόμα τι πειράζει. Δεν κουστάρω να φρενάω. Για να πω το πρώτο βραβείο, για το κάτσε καλά. Ένα εντελώς διαφορετικό τραγούδι που έχει εκπροσωπήσει η κυρία Άννα Μούσχορη. Η Άννα Μούσχορη ήταν ο άνθρωπος που με πήρε τηλέφωνο 5 ώρες πριν εμφανιστώ επί σκηνής να μου πει 2-3 συμβουλές. Χαίρομαι πάρα πολύ, κυρία Άννα Μούσχορη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε πάρα πολύ δύναμη. Ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που έχει ψηφίσει, σε όλους τους συνεργάτες μου, Σόνε BMG, Αλγίγα, Γιάννης Μπαρκετάκης, Δέσποινα, Ερηνητάκη, Άγγελος, ο καλός μου. Όλοι, Φίβερ, εδώ είμαστε. Το μεγαλύτερο ευχαριστώ, κυρία Μούσχορη. Θεά, κυρία Μούσχορη. Τα πρότυπα της Ελλάδας, πρέπει να το πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους τους Έλληνες που σας το ξέρετε εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά. Κυρία Μούσκουρη, ήταν μεγάλη μας τιμή. Πολύ μεγάλη μας τιμή. Πω, πω, συγκίνηση στο κλείσιμο. Πολύ συγκίνηση. Πάρα πολύ. Την αγαπώ, τρελαίνομαι! Κυρία Μούσχουρη, ήταν πολύ μεγάλη μου τιμή. Πολύ μεγάλη μας τιμή. Το πιο θερμό σας χειροκρότημα. Τι να πει κανείς. Γεια σας Έλενα. Πού όμως μου φαίνεται απίστευτο ότι έχουμε φτάσει στο τέλος της βραδιάς, έτσι. Δεν θέλω. Λοιπόν, τώρα που βραδιά τελείωσε, πείτε μου πώς περάσατε, καλά. Πραγματικά!
Σίγουρα κάποιοι είπατε, ξέρω εγώ, μπράβο που κέρδισε ο ένας, πω πω ρε εσύ, δεν κέρδισε ο άλλος ο αγαπημένος μου καλλιτέχνης. Εντάξει, δεν γίνεται πάντα να τα έχουμε όλα. Ελπίζω να ακούσατε καλά τι σας είπε η Νάνα Μούσκουρη. Σημασία έχει ότι ήταν όλοι υποψήφοι αυτοί οι καλλιτέχνες. Δεν υπάρχουν νικητές. Η μουσική είναι η νικήτρια. Με τον Ποντοστέφανο αυτό, και επειδή απόψε ήταν μια πραγματικά παραδεισένια βραδιά, πάμε όλοι να μεταφερθούμε στην αυλή του Παραδείσου! Despina Vandi. Despina Vandi. Despina Vandi. Despina Vandi is in the house. Best selling Greek artist, Despina Vandi. Despina? Yeah. Προσοχή. Action! Thank you.
Σαν ακούς την ίδια φράση, μια ζωή προβλέψιμη πολύ. Σαν ακούς ξανά το ίδιο ανέκδοτο για εκατοστή φορά. Μα όταν είμαι αγάπη μου μαζί σου στην αυλή του παραδείσου, κάπου ανάμεσα στα αστέρια, στη φωλιά τα δυο σου χέρια, και κουρνιάζω σαν σπουργίτη. Τίποτα άλλο δεν μου λείπει, τίποτα άλλο δεν ζητάω. Δε μου πω πάρα πολύ! Σας ευχαριστώ πολύ! Λοιπόν, μπουμπούκια μου, φτάσαμε στο κλείσιμο και για τη σημερινή μας την εκπομπή. Έλα το όλοι εδώ. Να είστε όλοι πολύ πολύ καλά. Θα τα πούμε του χρόνου. Να είστε καλά, φιλάκια.